Θα πάμε τώρα σε αυτό το βίντεο. Περίπου το ίδιο βίντεο είναι αυτό που έδειξε η Μαριάννα. Ίσως επειδή είναι οριζόντιο είναι λίγο διαφορετικό. Περίμεναν την αποστολή του τριφυλιού οπαδοί της Φενέρ. Εντάξει, δεν φημίζονται και για την ψυχραιμία τους οι οπαδοί της Φενέρ γενικότερα. Εντάξει, τώρα, κάνανε ένα πέσιμο ξεκάθαρο, ένα πέσιμο ξεκάθαρο στους παίκτες του Παναθηναϊκού και στον Εργκίν Αταμάν προσωπικά, ο οποίος έγινε έξαλλος όπως βλέπουμε. Ανταπάντησε, συνέχισε, ήθελε, φώναζε την ασφάλεια. Ασφάλεια δεν εμφανιζόταν, Άντε ρε. Ναι, φώναζε την ασφάλεια του ξενοδοχείου και της αστυνομίας της γερμανικής, δεν εμφανιζόταν. Συνεχίστηκε, μπήκανε και στο λόμπι. Βλέπουμε, είναι μέσα. Όλοι αυτοί με τα κίτρινα είναι της Φενέρ, οπαδοί. Είναι μέσα στο λόμπι του ξενοδοχείου, ξεκάθαρα. Νομίζω εφόσον δεν ήξερα ότι είναι στο ίδιο ξενοδοχείο, αλλά εφόσον αποφάσισαν λοιπόν να είναι στο ίδιο, που δεν είναι normal, αλλά πες ότι το αποφάσισαν. Όλες οι ομάδες δεν είναι δυνατόν. Έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον προβλέψει ότι όταν αφηγηθεί η ομάδα η μία, να μην υπάρχουν οπαδοί των άλλων. Δηλαδή αυτό είναι το αυτονόητο. Και ειδικά όταν έχουμε τα ελληνοτουρκικά όλα αυτά. Να μην υπάρχουν οπαδοί γενικώς. Δεν είναι θέμα ούτε καν εθνικό. Εδώ είναι οπαδικό το θέμα. Και είναι και προσωπικό για τον Αταμάν. Κοίτα εδώ. Τον έρχεσαι επαφή, σωματική επαφή τώρα. Μέλος της αποστολής του Παναθηναϊκού. Και σμπρώχνονται ξεκάθαρα. Δεν είναι σοβαρά. Άρα να είναι στα 500 μέτρα και να φωνάζουν συνθήματα. Okay, αλλά δεν πρέπει... πια 500 μέτρα. Εδώ είναι δίπλα ακριβώς. Είναι σωματική επαφή. Μόνο που νιέζε πέσανε. Έχουν τον Αταμάν αντίπαλο λόγω τη ΕΦΕΣ παίζαν τόσα χρόνια. Τώρα είναι στο Παναθηναϊκό και παίζουμε αύριο με την Φενέρ. Δηλαδή είναι... Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι. Να σας πω ότι έφτασε ο Έλληνας πρόξενος μετά από όλα αυτά στο ξενοδοχείο. Ναι. Υπήρχε επίσημη τοποθέτηση της Euroleague και συγγνώμη προς τον Παναθηναϊκό και τον Εργκίν Αταμάν, η οποία έγινε αποδεχτή και το περιστατικό θεωρείται πλέον λήξαν, σύμφωνα με τα τελευταία νέα του ρεπορτάζ. Παρά όλα αυτά... Στο γήπεδο τώρα. Να σου πω όμως κάτι, ψυχολογικά σε εκνευρίζει όλο αυτό. Βέβαια, μα σου λέω, σου χαρά την ψυχολογία. Άστε τώρα το άλλο. Σε εκνευρίζει. Δεν είναι κανονικό. Φορτώνει και εύκολα ο Αταμάν, δεν είναι χαλαρός. Ναι, όπως και να έχει. Αλλά αυτό είναι βαρύ. Εντάξει, τώρα που μπαίνουμε στο ξενοδοχείο να του κάνει άλλο έτσι, τι να με φορτώσει. Ξέρω εγώ. Και ποιο και του λέγανε στα τουρκικά, δεν ξέρουμε. Ναι, δεν καταλαβαίνουμε κιόλα. Ισχύει, δεν ξέρουμε εμεί τη γλώσσα ότι τη βρίζανε και τη λέγανε. Σωστά. Παντού δεν θα λέγανε ευχές. Λοιπόν,